Με μήνυμα που παρέπεμπε σε περιβάλλον τράπεζα, θρασίτατοι απαταιώνε προσπάθησαν να αποσπάσουν χρήματα από το λογαριασμό του Προέδρου τη Ένωση Καταναλωτών Βόλου και Θεσσαλία, Κωνσταντίνο Λιχναρόπουλο. Όπω να πίσω ο ίδιο μέσω αναρτησή στα κοινωνικά δίκτυα, κινητό αριθμό τηλεφώνου με αληθοφανέ μήνυμα και υπερσύνδεσμο, ζήτησε την κατάθεση χρηματικού ποσού για δίθεν εξόφληση υπολείπου στην εταιρεία στην οποία εργάζεται. Όπω χαρακτηριστικά αναφέρεται ανάρτηση. Ο παρόν αριθμό κινητού τηλεφώνου ζήτησε να βγάλει λεφτά για την εξόφληση υπόλοιπου στον εταιρικό λογαριασμό τη εταιρεία που εργάζομαι. Ζητώντα ένα κινητό τηλέφωνο, στέλνουν SMS με αυτό το αληθοφανέ μήνυμα στην υπερσυνδέσμου. Ο μπλε σύνδεσμο έχει συνταξή που δεν σχετίζεται με την Εθνική Τράπεζα. Ο σύνδεσμο οδηγεί σε φόρμα κλοπή. Ο πρόεδρο τη Ένωση Καταναλωτών Βόλου και Θεσσαλία για μία ακόμη φορά πάντω εφισά την προσοχή των βολιωτών, ώστε να μην πέσουν σε καμία περίπτωση θύματα τη νέα μορφή απάτη. Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να προστατευτούμε από τέτοιες περιπτώσεις. Ένα κλασικό κόλπο για να ανακαλύψουμε αν ο αποστολέας μας είναι αυθεντικός είναι μέσα στο email να πατήσουμε το κουμπάκι πρόθεση, forward. Εκεί θα δούμε από κάτω το ιστορικό του μηνύματος μαζί με τα στοιχεία του αποστολέα και του παραλήπτη. Ο παραλήπτης είναι το email μας. Σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να μην εμφανίζεται το email μας γιατί είναι κρυφή κοινοποίηση. Ο αποστολέας όμως είναι είτε κάποιος με ένα άγνωστο, άγνωστη διεύθυνση, με λατινικά γράμματα και αριθμούς που δεν βγάζουν κανένα νόημα ή σε κάποιες από τις περιπτώσεις γίνεται χρήση του Gmail. Καμία υπηρεσία δημοσίου δεν κάνει χρήση του Gmail. Οπότε όταν πατάμε το forward, την πρόθεση και βλέπουμε ότι υπάρχει τέτοιος αποστολέας, δεν κάνουμε απολύτως καμία κίνηση και ασφαλέστατα διαγράφουμε το μήνυμα.